Το παρακολουθείς τώρα, το βλέπεις. Το πρόγραμμα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να ηρεμήσω. Αυτό εννοώ, αν είσαι έτοιμος ψυχολογικά. Ένα όνομα θέλουμε. Ένα όνομα θέλουμε. Ένα όμως. Ένα. Ένα όνομα. Ένα όνομα. Ανδρικό, γυναικείο. Τι είναι ο νικητής. Από ένα ανδρικό και ένα γυναικείο. Άντε, εντάξει, δύο. Με το ζώο. Άντε, δύο. Εγώ επειδή ξεχωρίζω τα παιδιά, οι μπλε είναι όλοι πολύ καλά παιδιά. Όπως και από τους κόκκινους είπα ποιους ανθρώπους ξεχωρίζω. Πραγματικά και θέλω να πω κάτι ένα συμπληρωματικό. Ακόμα και ο Παύλος, που εγώ με τον άνθρωπο δεν είχα κανένα πρόβλημα, και ο Παύλος όσο ήταν μέσα, όντως δεν υπήρχαν τόσα πολλά προβλήματα. Είδα χθες ότι κάπως πήγε να με κράξει, είναι φίλος του παπά, το ξέρουμε, το είδαν όλοι και οι τηλεθεατές. Είδα, μου είπαν ότι με έχει κάνει και unfollow στο Instagram. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά δεν θα το κατηγορήσω. Δικαίωμά του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω ότι θα ήθελα να κερδίσω fans, γιατί μπορεί να βγαίνει λίγο περίεργο έξω και κάποιοι να τον κράζουν. Δεν είναι. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι αγωνιστής, είναι αληθινό παιδί. Τον γνώρισα και θέλω, έχουμε πει ότι έξω θα βρεθούμε. Και αναγνωρίζω πάρα πολύ τη Δώρα, που είναι από τα γυρίσματα που κάναμε για τα τρέλερ έξω. Ήρθε, μου είπε ότι είναι τιμή μου που σε γνωρίζω, είναι μάνα, είναι πολύτεκνη μάνα και πραγματικά κερδίζει τις αθλήτρες που τους πήραζε πάρα πολύ όταν χάνανε τη Δώρα. Ωστόσο ο Φάνης ψήφισε τη Δώρα προς αποχώρηση, ε. Ναι, ψήφισε, ωστόσο, ψήφισε δηλαδή, τη Δώρα. Μιας και ανέφερες και τους γιατί δύο, ο Φάνης ψήφισε τη Δώρα να αποχωρήσει. Του το ρώτησα, λέει ρε Χρήστο, δεν μπορούσα, είναι ξεκάθαρα συναισθηματικό. Ξέρω ότι έχω κάνει βλακεία, το ξέρω. Αλλά και μπορεί να, μπορεί να την ξαναψηφίσει. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν είπες για την Όλγα, νικήτρια. Την Όλγα. Η Όλγα είναι μία, πιστεύω, τα λέει όπως είναι τα πράγματα, είπε την αλήθεια, άκουσα αλήθειες από το στόμα της, πραγματικά δεν μπλέχτηκε πουθενά, προς εμένα είναι, λέω, δεν έχω κάνει. Πολύ. Αυτό πολύ. Βλέπω αυτό που είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα ούτε θα την κρίνω, μακάρι και η κοπέλα να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Και να συνεχιστεί το παιχνίδι, να πάει καλύτερα και τι να πω. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ξαναχρειαστούμε σίγουρα και θα θέλουμε οπωσδήποτε να μας ξανάρθεις. Χαρά μου, μεγάλη. Να είναι και να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα παρακολουθώντας το παιχνίδι, γιατί μας είπες πολύ χρήσιμα. Μας χρειάζεσαι σαν πληροφορία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.